έλα. Πάμε, πάμε, πάμε. Έλα. Θρήνο σήμερα στο Ρέθυμνο από το νέο τροχαίο δυστύχημα που κόστησε τη ζωή ενός νέου άντρα από το Μυλοπόταμο. Πρόκειται για ένα 34χρονο από το Πέραμα, το νήμα της ζωής του οποίου κόπηκε ξαφνικά χθες το βράδυ. Ο 34χρονος κινείτο με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του με κατεύθυνση από το Ρέθυμνο προς το Πέραμα, ενώ στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας κινείτο ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο. Δυστυχώς, η πλαγιομετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων αποδείχθηκε μοιραία για το 34χρονο παλικάρι. Φοβερό όμως. Ένας άνθρωπος σίγουρα χτυπήθηκε. Ναι, ήταν σοβαρό. Τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω, δεν είδαμε κάτι για να σας πούμε κάτι. Δεν γνωρίζω. Πώς τώρα ήρθατε. Και απλά βλέπετε και αυτή την εικόνα, μια μηχανή και ένα αυτοκίνητο. Τίποτα άλλο. Το τροχαίο εδώ στον επαρχιακό δρόμο Ρεθύμνου Περάματος σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους το γιοταχή με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Από τη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων, ο νεαρός οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τον τραυματία στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως, όταν ο 34χρονος άνδρας έφτασε στο τμήμα επειγών των περιστατικών, είχε ήδη ξεψυχήσει. Τώρα ήρθαμε. Ακούσατε ότι έγινε ένα τροχαίο και απλά βλέπετε την εικόνα. Ναι. Αυτό. Τίποτα άλλο. Λίγες ώρες νωρίτερα από το θανατηφόρο τροχαίο στο Πέραμα, ένα ακόμα σοβαρό τροχαίο με θύμα έναν 62χρονο αυτή τη φορά οδηγό μοτοσυκλέτας σημειώθηκε επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης στο ύψος του Γερανίου. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία αναφέρουν πως από τη σύγκρουση της δίκυκλης μοτοσυκλέτας που οδηγούσε ο 62χρονος με διερχόμενο γιοταχή, τραυματίστηκε σοβαρά ο άτυχος ρυθμιώτης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με τους γιατρούς να διαπιστώνουν πως φέρει βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Άμεσα εισήχθη για νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιδρύματος, όπου ακόμη και σήμερα δίνει τη δική του δύσκολη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.